Καλημέρα, καλημέρα. Σας καλημερίζω από το βαθύ σκοτάδι του ωκεανού της Σαμπνώτικα. Και αυτή τη στιγμή είμαι στο μπάιο με τα κόκκινα φυτά. Μπροστά μου βλέπω χαλάσματα. Τι είναι το Ταουρόρα ή ένα κομμάτι του? Μισό λεπτάκι να τσεκάρω που πηγαίνω. Α, ένα κομμάτι του είναι. Θα ήθελα πολύ να το εξερευνήσω, αλλά όχι, ευχαριστώ. Δεν φύγω από εδώ μέσα. Πολύ σκοτάδι. Πλησιάζει νύχτα. Ας δούμε και την κάμερα. Πού είμαι σε σχέση με το Aurora? Δεν το βλέπω. Ας δοκιμάσουμε την κάμερα. Ωραία. Έχουμε ακόμα. Πρέπει να το προσπεράσω, νομίζω. Και ας πάμε πάλι μέσα να βλέπω τι γίνεται κάτω από το νερό. Γιατί από πάνω φαίνεται όλα τόσο γαλήνια, αλλά από κάτω μπορεί να γίνεται χαμός. Ωραία, νομίζω πως είμαστε εδώ που θέλαμε. Γιατί βλέπω αυτά τα μανιτάρια, αυτά εδώ ψάχνω. Απλά νομίζω πως ακούω βρυχυθμούς που δεν μ' αρέσουν. Θα ρίξω μια ματιά. Εγώ πάντως νομίζω ότι ακούω το Reaper. Για να την κάνω από το τιμόνι. Όπα. Ώρα για Σίμος. Ψάχνουμε στα γρήγορα. Τι κάνει έτσι? Με τρομάζετε? Αυτά εδώ θέλω εγώ. Βγαίνω μία γρήγορη.
Seamoth upgrade, console fragment. Αυτό είναι. Οπα, 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 οπα. Κάτι με κυνηγάει. Γρήγορα στο Seamoth. Α, ίσως αυτές οι κραυγές ήταν από αυτό. Που είναι επιθετικό από ό,τι βλέπω, αλλά τουλάχιστον δεν είναι ο Reaper. Αυτό το παιχνίδι με τρομάζει αρκετά. Ναι, αυτό είναι. Ευτυχώς. Να το. Στάσεις rifle fragment. Δεν σε θέλω, αλλά δεν πειράζει. Όπα, κοπάνισα. Άλλο ένα εδώ. Φύγε από εδώ, βρωμιάρικο. Πάλι έρχεται. Θέλω να πάρω μόνο αυτό εκεί. Καλά, καλά. Φεύγω από εδώ. Θα το κάνω λίγο πιο γρήγορα. Όχι το stasis, πως λέγεται, θέλω το άλογο. Εντάξει, το ξεκυλώσαμε αυτό, δεν μας νοιάζει. Ηλεκτροφόρο είναι αυτό, ελπίζω να μην μας ηλεκτρίζει και εδώ μέσα. Άλλο ένα εδώ πέρα. Δύο βασικά. Seamoth upgrade, αυτό θέλω. 2 στα 3. Please. Άλλο ένα, ωραία. Το ξεκλειδώσαμε, παιδες. Ζούμε ακόμα, δεν το πιστεύω. Γρήγορα μέσα στο Cyclops. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Άνοιξε. Welcome aboard. Welcome aboard, Captain. Systems online. Τα καταφέραμε, άλλη μια επιτυχία. Και ήρθε η ώρα να γυρίσουμε πίσω στη βάση μας. Άντε, γεια σας, παλιότερατα. Ουφ. Κάτι κοπανάει πάνω μου ή εγώ κοπανάω κάπου σε κάτι, δεν πειράζει. Πάω στη βάση μου. Πάει αργά το Cyclops, τουλάχιστον όμως είμαι λίγο πιο ασφαλής εδώ μέσα. Το προσωπικό μου ξενοδοχείο κάτω από το νερό. Ωραία. Κάποια στιγμή πρέπει να ανακαλύψω και αυτά, να τα εξερευνήσω, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να το κάνω τώρα.
Για μισό λεπτό. Καταρχήν να δούμε τι υπάρχει γύρω μας. Λίγο ανακάλυψη μυστηρίων. Dev Lapti. Δεν παίζουμε τίποτα χρήσιμο. Όπα, κάτι αιωρείται εκεί. Έρχομαι. Τι είναι αυτό? Signal. Ωραία. Εκεί έχει μια τρύπα. Θα μπορούσα να πάω, ας πούμε. Όχι jump scare. Αχα. Σκαναρέτο. Και τα φυτά. Αυτά τα μπορούμε να χτίσουμε στη βάση μας τώρα. Να το κόψω αυτό για να ανοίξει, αλλιώς δεν μπορώ να προχωρήσω. Από εδώ. Πού πάω, Θεέ μου? Α. Οκ. Δεν ξέρω αν χάνω κάποιο πολύ σημαντικό στοιχείο, αλλά δεν θέλω να το βρω. Θέλω κάποια στιγμή να γυρίσω στο σπίτι μου, όσο είναι νωρίς. Γιατί πάει πολύ αργά, ακόμα και το Siglide πάει αργά. Αλλά δεν πειράζει, δεν έχασα ζωή. Και ήρθε η ώρα πάλι να γυρίσουμε. Κάναμε κάποιες ανακαλύψεις όσο γίνεται. Ψάξαμε μέσα σε ένα κομμάτι από το Aurora, μάλλον, που έχει βρεθεί εδώ πέρα. Κάποια στιγμή θα πάω να ψάξω και το Aurora γενικότερα. Θα μπω μέσα. Να και μια φιλιρινική φάλαινα. Πλέον οδηγάω κάτι που είναι μεγαλύτερο από αυτήν. Μπορεί και όχι. Ξέρει, κάτι κοπανάω μαζί μου καθώς προχωράω. Αυτό που ξεκλειδώσαμε τώρα, στην ουσία σε βοηθάει να αλλάξεις όνομα στο Seamoth, να το βάψεις, αλλά αυτά δεν είναι σημαντικά πράγματα. Σημαντικά είναι ότι ξεκλειδώνεις όπλα πάνω στο Seamoth, θα έχουμε, ας πούμε, ηλεκτρισμό, τορπίλες, θα μας επιτρέπει να πηγαίνουμε πιο βαθιά με το Seamoth. Είναι εξαρτήματα τα οποία φτιάχνεις. Άρα στην ουσία κάνουμε το Seamoth ένα μικρό τερατάκι σε σχέση με αυτό που είναι τώρα.
Το Σίμω θα έχει ένα μειονέκτημα βέβαια, ότι σε πιάνει το... ο Reaper, που ακόμα δεν έχουμε δει έστω από πολύ κοντά. Ευτυχώς για μένα. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να το δείτε για να... από περιέργεια ή για να γελάσετε, αλλά... αυτά είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα και καλό είναι να τη γλιτώνω. Τουλάχιστον άμα δω Reaper, τουλάχιστον να είμαι μέσα στο Cyclops. Μ' αρέσει που είμαι στο Cyclops, μπαγκάρει το σύμπαν και βλέπω τη βάση μου περίεργα. Παίρνω πάνω τη βάση μου, ελπίζω να μην κοπανίσω πουθενά. Το παρκάρω κάπου εδώ. Ωραία. Και για να πούμε μέσα στο Seamoth, για να το πάμε και σπίτι μας. Ωραία. Πολύ πιο ευκίνητο το Seamoth, οπότε μπαίνω μέσα, το νιώθω κατευθείαν. Welcome aboard, Captain. Επιτέλους σπίτι. Και για να δούμε. Seamoth Modification, θέλουμε 2 τιτάνιο, 1 glass και 2 computer chip. Για να δούμε. Υπάρχουν. Πρώτα όμως θέλω να τσεκάρω αν καινούργιοι μου διανομής νερών. Όπα. Α, τι ωραίος ήχος. Για να δω. Α. Για φέρε μου. Και από εδώ. Ωραία. Έχουμε 2 νερό. Πω, παιδιά, κοιτάξτε τι κάνει. 100% τσακ μπαμ. Ό,τι πιο χρήσιμο έχω χτίσει. Έπρεπε να το έχω κάνει νωρίτερα. Το bioreactor έχει αδειάσει. Για να δω αν μπορώ να βάλω ψάρια μέσα στο bioreactor. Θέλω να ξεφορτωθώ κάποια boomerangs, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά. Και δεν ξέρω αν μήπως εμποδίζουν από άλλα ψάρια να αναπτυχθούν, όπως θα ήθελα να κάνουν παιδιά οι stalkers. Για να δω. Ναι. Άνετα. Τέλεια. Και για φαγητό έχουμε αυτά εδώ τα φρουτάκια που είναι... ό,τι καλύτερο μας έχει δώσει ο Θεός. Είμαστε 87%. Βάλουμε το αλάτι εδώ πέρα. Και είπαμε θέλουμε 2 τιτάνιο, 1 glass και 2 computer chip. Πάμε στο glass που το έχουμε έτοιμο. Computer chip θέλει silver. Θέλει πραγματάκι πολύ. Μάλλον θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο. Δεν μου αρέσει να σας αφήνω χωρίς να το χτίζω στο τέλος του επεισόδιου, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Κάναμε μια αρκετά τρομακτική βόλτα με το Cyclops. Εγώ τουλάχιστον που παίζω το νιώθω το φόβο. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι τρομακτικά. Γενικά με φοβίζει ο ωκεανός και το σκοτάδι του ωκεανού. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ να βλέπω μακριά γιατί μου κρύβει την όραση. Αυτό το θολό τοπίο της θάλασσας. Πέρασα καλά, ελπίζω να περάσατε κι εσείς. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.